Απέναντι από τη Βουλή βρίσκεται το Ίδρυμα του Θεοχαράκη, αυτό το ωραίο νεοκλασικό, και μέσα γίνεται μια έκθεση αναδρομική για τον Κωνσταντίνο Παρθένη 1878-1967. Αυτό το ωραίο γλυπτό στην είσοδο του Ιδρύματος που βλέπουμε. Και από εδώ είναι και η είσοδος για την αναδρομική έκθεση του Κωνσταντίνου Παρθένη και βλέπουμε μια πάρα πολύ υπέροχη Ανάσταση η οποία έγινε το 1917 έως 1919. Η Ανάσταση αυτή του Κωνσταντίνου Παρθένη. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης υπήρξε ο σημαντικότερος ζωγράφος των δύο τελευταίων αιώνων του νεότερου ελληνικού κράτους. Βλέπουμε μια πάρα πολύ ωραία γέννηση 1918-1919, η γέννηση του Χριστού, και αμέσως ένας Ευαγγελισμός 1918-1919 έχει γίνει, και πιθανόν για τον Ευαγγελισμό έχει πάρει κάποιο βραβείο στο Παρίσι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτός ο πίνακας ο οποίος έχει πάρει το βραβείο, ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Πάλι η γέννηση, και αμέσως βλέπουμε μία κοπέλα με το χρυσόψαρο το οποίο είναι στην γυάλα. Ο πίνακας έγινε το 1925 έως το 1930. Όπως είπα, ο Κωνσταντίνος Παρθένης υπήρξε ο σημαντικότερος ζωγράφος των τελευταίων αιώνων του 20ου αιώνα, της πρώτης πεντηκατοαετίας του νεότερου ελληνικού κράτους, καθώς επέτυχε να συγκεράσει την μορφολογική αντίληψη της μοντέρνας αισθητικής με την νεοελληνική αντίληψη της ζωγραφικής. Και εδώ βλέπουμε αμέσως το μικρό εκκλησάκι της Κεφαλονιάς 1920-1927. Οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ ταλαντούχος ο ζωγράφος, τα χρώματα, η άβρα που έχουν τα δέντρα και την παρουσιάζει ο Παρθένης, είναι πάρα πολύ καλλιτέχνης και μεγάλος ζωγράφος, και πάλι είναι ο ίδιος πίνακας, το ίδιο θέμα, αλλά σε άλλο πίνακα πιο μικρών διαστάσεων, με μια βαρύτιμη κορνίζα. Είναι πάλι το ίδιο θέμα, το μικρό εκκλησάκι της Κεφαλονιάς, και πάλι το ίδιο θέμα στο μεγάλο πίνακα, το μικρό εκκλησάκι της Κεφαλονιάς 1900. Σε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο πίνακα με την σκέτη θαυμάσια κορνίζα βλέπουμε τον Ορφέα και την Καλυψό. Είναι 1920 έως 1925 η Καλυψό και ο Ορφέας, πάντα Ορφέας με τη λύρα, ο οποίος σαγίνευε και τα ζώα ακόμα, και είναι του Παρθένη 1920 ο πίνακας, ο πάρα πολύ ωραίος πίνακας, και έχει μια ειδικότητα ο Παρθένης επάνω στα δέντρα, η άβρα, οι γραμμές όπως φαίνονται, και αμέσως δίπλα είναι ένας άλλος ωραιότατος πίνακας του Παρθένη, και είναι η Καλυψό. Η Καλυψό, η οποία ήταν στο νησί, και όπως αναφέρει η Οδύσσια, η Καλυψό είχε ερωτευθεί τον Οδυσσέα και ήθελε να τον έχει για πάντα στο νησί και να τον κάνει και αθάνατο, αλλά ο Οδυσσέας ήθελε να φύγει, να πάει στην Ιθάκη, ήθελε να δει το προορισμό του. Μαζί και οι δύο πίνακες, Ορφέας και Καλυψό, και πάλι η Καλυψό στον δεξιό πίνακα όπως το κοιτάμε. Και αυτός ο μεγάλος πίνακας, ο πάρα πολύ ωραίος, είναι Ορφέας και Ευρυδίκη, και προέρχεται, είναι και αυτός του Κωνσταντίνου Παρθένη, προέρχεται από την Εθνική Πινακοθήκη, και είναι ακριβώς όταν
ο Ορφέας κατέβηκε στον Άδη και ήθελε να πάρει την Ευρυδίκη και της είπε να μην κοιτάξει πίσω. Είναι από τον γνωστό μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Συλλογή Υπουργείου των Εξωτερικών. Είναι μεγάλος ο πίνακας, έχει ωραιότατη, μια ωραιότατη κορνίζα και είναι όλη η μαστοριά και η καλλιτεχνία του Κωνσταντίνου Παρθένη σε αυτόν τον ωραίο πίνακα, Ορφέας και Ευρυδίκη. Και εδώ βλέπουμε ένας πίνακας ο οποίος είναι αλληγορικός και είναι τα αγαθά της συγκοινωνίας, έτσι αναγράφεται, 1920 έως 1925, προέρχεται από την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου. Τα αγαθά της συγκοινωνίας. Είναι αλληγορικός ο πίνακας. Και βλέπουμε έναν πάρα πολύ ωραίο και μεγάλον πίνακα, ο οποίος επιγράφεται, είναι ο Ηρακλής εικονίζεται και επιγράφεται η μάχη του Ηρακλή με τις Αμαζόνες. Τώρα πότε έγινε αυτό το μυθολογικό γεγονός δεν το ξέρω, αλλά έτσι επιγράφεται ο πίνακας, η μάχη του Ηρακλή με τις Αμαζόνες και έχει σκοτώσει δύο Αμαζόνες που είναι εξαπλωμένες κάτω, 1921-1927. Το ίδιο θέμα, μάχη του Ηρακλή με τις Αμαζόνες, το βρήκα, το ίδιο θέμα το βρήκα σε ένα μαγαζί που πλάει πίνακες στον Πειραιά. Ο άνθρωπος μου είπε ότι είναι του Παρθένη, δεν ξέρω, είναι παλαιός ο πίνακας, είναι λίγο πιο στενόμακρος από αυτόν που βλέπουμε τώρα. Και αμέσως πάλι είναι το ίδιο θέμα, το μικρό εκκλησάκι της Κεφαλονιάς, 1920-1927. Φαίνεται όλη η μαεστρία του Κωνσταντίνου Παρθένη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και φαίνεται ότι έχει επηρεαστεί και από την Γαλλία. Και εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο έχει καταστραφεί προς το κέντρο του και λέγεται ο Θερισμός. Έχει ένα τοπίο και έχει τον κόσμο που θερίζει, 1920-1925. Μεγάλο έργο του Θερισμού. Δυστυχώς έχει πάθει ζημιά το έργο και έχει καταστραφεί το κέντρο του έργου. Και αμέσως βλέπουμε ένα τοπίο με έλατα, το οποίο 1912-1917, το οποίο με έλατα. Και άλλο ένα, πεύκα, ένα το οποίο με πεύκα, 1917-1919 του Κωνσταντίνου Παρθένη. Είναι λίγο πιο σκούρος ο πίνακας αυτός. Λέει τοπίο 1912-1917. Και αυτό το τοπίο είναι με τα πεύκα. Τοπίο με πεύκα 1917-1919. Είναι από τα πρώτα του έργα που γύρω στο 1920 είχε κάνει μια μεγάλη αναδρομική του έκθεση με όσα έργα είχε φτιάξει και τα είχε εκθέσει στο Ζάπιο Μέγαρο και πήρε και βραβεία και καλές κριτικές. Και εδώ βλέπουμε, είναι το νησί της Κέρκυρας, ένα τοπίο στην Κέρκυρα, 1914-1917, πάλι είναι το στυλ του Κωνσταντίνου του Παρθένη, μια ωραία κορνίζα η οποία ταιριάζει, τοπίο της Κέρκυρας, 1914-1917. Στην έκθεση υπάρχει και αυτός ο πάρα πολύ μεγάλος και ωραίος πίνακας από τα θρησκευτικά θέματα του Κωνσταντίνου του Παρθένη και αναγράφεται η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα 1919 και προέρχεται από το παλαιό φάλιρο από το ναό του Αγίου Αλεξάνδρου. Οπωσδήποτε ο Παρθένης από την Αλεξάνδρεια πρέπει να έχει επισκεφθεί και τη Μονή Σινά και πρέπει να επηρεάστηκε
από τα έργα του 13ου αιώνα, όχι τα παλαιολόγια, ούτε τα κριτικά και τα μεταβυζαντινά, αλλά από τα πιο παλιά, πριν από την παλαιολόγια εποχή, γιατί φαίνεται από τους Ευαγγελισμούς, και το μοναστήρι του Σινά έχει έργα του 11ου, 12ου, 13ου αιώνα. Το άναμα του Καντιλιού 1905-1907 επιγράφεται αυτός ο πίνακας. Το άναμα της Καντήλας 1905-1907. Πάλι του Κωνσταντίνου Παρθένη. Εδώ φαίνεται η αίθουσα. Και αυτός ο πίνακας αναγράφεται συλλογισμός 1930-1940. Συλλογές Πινακοθήκης Δήμου Αθηναίων προέρχεται. Ένας Ευαγγελισμός από τα πρώτα του έργα 1910-1911, είναι το τζάμι και γυαλίζει. Ευαγγελισμός λάδι και στοιχεία φύλλα χρυσού. Ξανά πάλι άλλος μικρός Ευαγγελισμός 1910-1911, πιο καθαρό το έργο αυτό. Είναι διάφορες παραλλαγές, φαίνεται το αγαπούσε πολύ αυτό το έργο και σε κάποιον Ευαγγελισμό πήρε και κάποιο βραβείο ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Και δεν βλέπουμε πάλι την μεγάλη παράσταση της Ανάστασης του Χριστού 1917, προέρχεται από την Εθνική Πινακοθήκη, τη μεγάλη μας Πινακοθήκη που είναι στο Χίλτον. Και πάλι φαίνεται η ωραία σύνθεση του Κωνσταντίνου Παρθένη, ο Χριστός με το σουδάριο που ανεβαίνει, αλλά το σουδάριο βέβαια το βρήκανε, το συντόνι. Όλη η αίθουσα φαίνεται εδώ, η πάνω αίθουσα που αρχίζει από τα πρώτα έργα, και αυτός είναι ένας πίνακας απότμημα, λέει, από κάποιο μεγάλο έργο και είναι από κάποια παράσταση της γέννησης, και είναι ένας μάγος ο οποίος είχαν πάει τα δώρα στον Χριστό. Και εδώ φαίνεται ο Ευαγγελισμός που πιθανόν αυτό είναι και το έργο το οποίο είχε πάρει και το βραβείο στο Παρίσι 1907-1910. Πάλι μεγάλη εικόνα της Παναγίας από τον Άγιο Αλέξανδρο του Παλαιού Φαλήρου. Οι άγγελοι δίπλα είναι σχηματοποιημένοι με πάρα πολύ λίγα χρώματα. Και άλλος ένας Ευαγγελισμός 1918-1919, που όπως είπα πρέπει να έχει επηρεαστεί πολύ από τη ζωγραφική που είδε στη Μονή Σινά, γιατί έχει πάρα πολλές εικόνες του 12ου και 13ου αιώνα. Η γέννηση του Χριστού, καθώς έχει και δυτικά πρότυπα, έχει ένα μίξι, έχει κάνει μια μίξη ο Παρθένης πάνω στα θρησκευτικά του θέματα πολλών μορφών της Βυζαντινής περίοδου. Αυτός ο πίνακας είναι από τα τελευταία του έργα που χρησιμοποιούσε ο Παρθένης με πολύ ελαφριά χρώματα και λέγεται Θρησκεία και Πατρίδα 1940-50. Προς το τέλος της ζωής του τα έργα ήταν πάρα πολύ ελαφριά και σχεδόν φαινόταν ο καμβάς, φαινόταν από μέσα το τελάρο. Η Υγεία και Κοιλία, ο επόμενος πίνακας. Πολύ ελαφρά τα χρώματα τα χρησιμοποιεί, σχεδόν γίνεται αδιαόρατη η παράσταση η οποία δείχνει. Και αμέσως είναι μία Παναγία του 1939. Παναγία 1931, συλλογής. Και πάλι είναι ο ίδιος πίνακας, Θρησκεία και Πατρίδα 1940-1950. Είναι δυσανάγνωστος λίγο πίνακας, πως ακριβώς τον έχει σκεφτεί και τον έχει δουλέψει ο Παρθένης. Και πάλι είναι η Αγία και Κοιλία 1938,
Μετά το 30 τα έργα τα έκανε πάρα πολύ ελαφριά, έβαζε ελάχιστα χρώματα στους πίνακες του ο Κωνσταντίνος Παρθένης. Και αυτή είναι μία Παναγία, μία εικόνα της Παναγίας με το δικό του ύφος. Είναι του 1930 και αυτή η παράσταση. Από την αναδρομική και περιοδική έκθεση «Όλη η αίθουσα» που γίνεται στο Ίδρυμα Θεό Χαράκη. Παρθένης Κωνσταντίνος, Έλληνας ζωγράφος, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια, Αίγυπτο, 1878 και κατόπιν στην Αθήνα, όπου και επέθανε το 1967. Ο κυριότερος αναμορφωτής της νεοελληνικής ζωγραφικής στην πρώτη πενταετία του αιώνα μας, μετά τις του 20ου αιώνα δηλαδή, μετά τις αρχικές σπουδές στην Αλεξάνδρεια, συνέχισε την ζωγραφική του εκπαίδευση στη Ρώμη και στην Βιέννη με καθηγητή τον Ντίφερμπαχ. Το 1903 έρχεται στην Αθήνα και από το 1904 εργάζεται στον Πόρο, στην Καβάλα, στη Δράμα και σε άλλες πόλεις, ασχολούμενος κυρίως με την διακόσμηση εκκλησιών και τη δημιουργία προσωπογραφιών. Από το 1909 ως το 1914 βρίσκεται εγκατεστημένο στο Παρίσι, όπου παρακολουθεί τα διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα και καταγίνεται σε προσωπικές αναζητήσεις. Για έναν ευαγγελισμό του τιμάται με το πρώτο βραβείο θρησκευτικής τέχνης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, συνεχίζει την δημιουργική του δραστηριότητα και το 1920 παρουσιάζει στο Ζάπιο μια μεγάλη αναδρομική του έκθεση. Το 1929 διορίστηκε καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, από την οποία παραιτήθηκε το 1946. Από τότε έζησε τελείως απομονωμένος στο εργαστήριό του ως τον θάνατό του το 1967. Ο Παρθένης προσπάθησε να προσαρμόσει την στη ζωγραφική πραγματικότητα του ελληνικού, της ελληνική υπαίθρου και στις ελληνικές αιώνιες πνευματικές αξίες διάφορα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά επιτεύγματα. Επιζητούσε έτσι να καταξιώσει όχι μόνο την νεοελληνική ζωγραφική, αλλά ακριβώς τα ευρωπαϊκά αυτά ρεύματα, καθώς τα αναβάπτιζε μέσα στα ελληνικά δεδομένα της καθαρότητας, του φωτός, του μέτρου και της αρμονίας, όπως είχαν γίνει αντιληπτά και πραγματοποιηθεί στην κλασική αρχαία Ελλάδα. Σε αυτήν την πηγή ο καλλιτέχνης φέρνει από την Ιταλική Αναγέννηση και τον Μπαρόκ, από τον Εμπρεσιονισμό, τον Εξπρεσιονισμό και τον Νέο Ρυθμό, τόσα στοιχεία όσα του χρειάζονταν για να δώσει μορφή στο προσωπικό του όραμα. Ο οδηγός του θα είναι η ελληνική φύση, ειδικότερα το Αττικό τοπίο. Ο Παρθένης διέκρινε ότι στο ελληνικό ύπαιθρο κάθε φόρμα πλαισιώνεται από φως και γίνεται μία νησίδα σε σχέση με την διπλανή της, καθώς και με τις προεκτάσεις της σκιάς της. Εξάλλου η διαφάνεια της ατμόσφαιρας, ο παραμορφώσεις των σχημάτων από το φως είναι ακόμα συνθετικά στοιχεία με τα οποία ο Παρθένης σχηματίζει το βάθος όπου κινεί το λυρικό κόσμο των συνθέσεων που αποτελούν και την κύρια έκφρασή του. Τα θέματα τους ατλούνται από την ελληνική μυθολογία και ιστορία,
από την χριστιανική πίστη ή αποτελούν κράματα αρχαίων και χριστιανικών μορφών ή είναι εντελώς φανταστικές συνθέσεις, πάντοτε μέσα στα ελληνικά πλαίσια. Τα χριστιανικά θέματα του Παρθένη διακρίνονται για την μεγάλη αισθαντικότητά τους, διατυπώνονται με λεπτότατους και τρυφερούς ονειρικούς τόνους και απέριτο σχέδιο στους Ευαγγελισμούς και στις Παναγίες, ενώ στην αποκαθήλωση Αθήνα Μουσείο Λοβέρδου το αδρό σχέδιο και οι ελλειψοειδείς εκφραστικές καμπύλες υποβάλλουν το συνέστημα της απόγνωσης. Στα αρχαία θέματα Ορφεύς και Βρυθίκη, Αθήνα, Υπουργείο Εξωτερικών, ο Βωμός της Αρτέμιδος, προσευχή πάνω στην Ακρόπολη, η Συγκοινωνία, Αθήνα Εθνική Πινακοθήκη, καθώς και στα ιστορικά η αποθέωση του Αθανασίου Διάκου, επιδιώκει να δώσει πνευματική ερμηνεία στους μύθους και γενικότερα στα θέματα του. Γι' αυτό με όλη τη λυρική τους εξάρτηση τα έργα αυτά έχουν μεγάλη στερεότητα και δύναμη που οφείλεται κυρίως στην αυστηρή συνθετική διάρθρωση στηριγμένη σε αρμονικές χαράξεις. Ο Παρθένης κατάγινε και με την προσωπογραφία, αλλά εδώ παρά το εξαίρετο και ακριβές σχέδιο δεν αποφεύγει μια επιτίδευση και συχνά ωραιοποίηση ιδιαίτερα στις προσωπογραφίες γυναικών. Η συνεχώς αυξανόμενη στροφή του καλλιτέχνη προς τον εσωτερικό άνθρωπο του επιβάλλει μια ασκητικότερη θέση ως προς την χρήση του χρώματος. Έτσι, ενώ ξεκίνησε με εμπρεσιονιστική τεχνική, με παραθέσεις δηλαδή συμπληρωματικών ή αντίθετων χρωμάτων και συνέχισε με στιγματογραφική τεχνοτροπία, κεφαλή Χριστού, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, κατέληξε με τον καιρό σε ελάχιστα ή γενικά ουδέτερα χρώματα τοποθετημένα σε τόσο λεπτές επιστρώσεις ώστε να αφήνουν να διακρίνεται ο υποκείμενος μουσαμάς. Η λιτότητα αυτή σε συνδυασμό με τις άλλες αρετές δίνουν στο έργο του Παρθένη ένα προσωπικό χαρακτήρα αλλά και πανελλήνια έκφραση που δεν στηρίζεται σε ανεκδοτικά στοιχεία αλλά στις προϋποθέσεις της ίδιας της ελληνικής φύσης που αντιμετωπίζεται από την καθαρά ζωγραφική σκοπιά. Άλλα σημαντικά έργα του Παρθένη είναι ακόμα το λιμάνι της Καλαμάτας, Αθήνα Εθνική Πινακοθήκη, στα Ψηλώματα, η Πλαγιά, Αθήνα Εθνική Πινακοθήκη, διάφορα τοπία Αττικής, Κέρκυρας και Πελοποννήσου Μοριάς, ο Θερισμός, ο Απόλλων, ο Χριστός, η Εδέμ, μορφή που χάνεται στη σκιά ενός κλάδου, το εκκλησιδάκι που έμοιαζε με λογισμό κρυφό, εγώ που νιώθω στην ψυχή πάντοτε την πικρία, είναι τίτλος έργου, εγώ που νιώθω στην ψυχή πάντοτε την πικρία, μεγάλη σημασία είχε εκτός από το ζωγραφικό του διδασκαλικό του έργο του Παρθένη. Στα 17 χρόνια που δίδαξε στη Σχολή Καλών Τεχνών δημιούργησε πολλούς σοβαρούς και καταρτισμένους καλλιτέχνες, από τους οποίους άλλοι συνέχισαν τις δικές τους αναζητήσεις ενώ άλλοι προχώρησαν στις διαφορετικές εικαστικές κατευθύνσεις. Τα έργα τα έκανε, αυτό είναι 1960, σχεδόν με πάρα πολύ απαλά χρώματα μέχρι σε σημείο που φαίνεται σχεδόν ο καμβάς μέσα από το τελάρο που έχει ζωγραφίσει ο Παρθένης. Καθώς στην Πινακοθήκη υπάρχει μια μεγάλη εικόνα με το κεφάλι του Χριστού, αυτή βέβαια είναι στην Πινακοθήκη. Αλληγορία είναι αυτή η σύνθεση. Και αυτό είναι ένα πορτρέτο μιας γυναίκας, καθώς έκανε και πορτρέτα ο Κωνσταντίνος ο Παρθένης, πάλι με το δικό του τρόπο, με τα απαλά χρώματα και με το ιδεατό, το οποίο του άρεσε να φτιάχνει. Και είναι πορτρέτο Αριστοβούλης Λομπρέση. Στην είσοδο του Ιδρύματος, η οποία είναι και για το Ίδρυμα ολόκληρη, υπάρχει αυτός ο πολύ μεγάλος ωραίος πίνακας του Κωνσταντίνου Παρθένη, είναι ο Ευαγγελισμός, είναι πάρα πολύ μεγάλο το έργο και το βλέπουμε κανείς μπαίνοντας στην είσοδο
Εδώ φαίνεται η Παναγία είναι και πάνω είναι ο Άγγελος. Φαίνεται ψηλά, είναι σε μοντέρνα διάταξη. Είναι αυτό ολόκληρο το έργο του Κωνσταντίνου Παρθένη, το οποίο είναι στην είσοδο του Ιδρύματος Θεοχαράκη. Ο επισκέπτης θα δει αμέσως αυτό το πάρα πολύ μεγάλο έργο. Έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολύ λίγα χρώματα και είναι Ευαγγελισμός δεκαετία του 1950. Το 74 επέθανε, και αυτό το έργο είναι του Κωνσταντίνου Παρθένη, το οποίο το βρήκα εγώ σε ένα μαγαζί στον Πειραιά, στην Τζαμαδού, κοντά που πουλάγε πίνακες, και μου είπε ότι είναι του Παρθένη, του Κωνσταντίνου Παρθένη Γνήσιο, και είναι ο Ηρακλής που σκοτώνει τις Αμαζόνες. Αλλά δεν ξέρω αν είναι γνήσιο. Αυτός μου έλεγε ότι είναι γνήσιο και το πήρα εγώ, το φωτογράφισα και το βάλα εδώ μαζί με τα άλλα. Τώρα δεν γνωρίζω αν είναι γνήσιο το έργο. Είναι ο Ηρακλής και δύο Αμαζόνες κάτω που είναι. Και δεν ήταν και καλή η θέση του έργου. Είναι όμως ωραίο το έργο και είναι Παρθένης. Είναι αυτό ολόκληρο το έργο με το ύφος του Παρθένη. Υπάρχει στην έκθεση μεγάλο έργο, το οποίο είναι στην Πενοκοθήκη, ο Ηρακλής που είναι πιο φαρδί. Και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Παρθένης, σε φωτογραφία του Μεσοπολέμου. Φαίνεται εδώ με το καπέλο, τα ρούχα που φοράγανε το 30. Μια φωτογραφία η οποία ήταν εκεί.